ιδιαίτερα ουσιαστικής και συμβολικής σημασίας η σημερινή υπουργική διάσκεψη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του αραβικού κόσμου. Μάλιστα, είναι η πρώτη υπουργική συνάντηση που γίνεται στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τρία ήταν τα θέματα που, αν θέλετε, μέσα από τις παρεμβάσεις μας τονίσαμε. Το πρώτο, η ανάγκη συνεχούς συνεργασίας. Οι χώρες του αραβικού κόσμου αποτελούν την γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα πρέπει να δοθεί περισσότερη, αν θέλετε, σημασία. Το δεύτερο είναι οι κοινές προκλήσεις. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινούν από τις χώρες του αραβικού κόσμου. Άρα θα πρέπει να δούμε μέσα από κοινές προσεγγίσεις, μέσα από κοινές δράσεις, πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και ειδικότερα τα αίτια που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη. Το τρίτο και, αν θέλετε, το πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι θέσαμε την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, που, όπως γνωρίζετε, ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι η ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, στη διάθεση των μέσων, των διαθέσιμων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία και να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις προτεραιότητες των Βρυξελών, πάντα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου.